Ολυμπιακός ΑΕΚ. Τι διαφορά είχε ο προηγούμενος προπονητής ο Καρέρα με αυτό που παρουσίασε σήμερα η ΑΕΚ. Δηλαδή, να χωρέσω μέσα τον Ασαριφάρ και τον Λιβάγια, να τον εξαφανίσω τον Λιβάγια από τη μεγάλη περιοχή, το πιο επικίνδυνο μου παίκτη να τον έχω στη γραμμή. Τόσο ηλίθιος πεθαίνεις. Πιο ηλίθιος πεθαίνεις. Μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει η ΑΕΚ με μια τριάδα υποφερτή, δηλαδή Βρουσάη, Ελαραμπή και Μπρούμα και να βγαίνει ο Φορτούνης σαν τέταρτος. Είναι πολύ καλή η τετράδα, συγγνώμη, για να φάει η ΑΕΚ 2 και 3 γκολ με. Μπακάκι δεξιμπακ, σκυλάκι λουκάνικο, κάνει 50 βήματα και τρέχει 10 μέτρα. Ντροπή για την ΑΕΚ, το μπακάκι να τον έχει βασικό του Μελισανίδη ομάδα με τα καράβια. Λόπες, στο περοειδή, μπακ, αριστερό. Τσιγκρίσκι γέρος του Μοριά, το παιδί το σέβομαι, αλλά ένας γέρος πια έκανε και ο Τσιγκρίσκι, άμα βγούμε και ντυθούμε και ξυλιστούμε και βγούμε βόλτα και μου πούνε αυτός τι είναι, ας πούμε, συμμαθητές που βγήκατε για το reunion, τι συμμαθητές θα πει ο άλλος, όμως και καμιά γκόμενα, μα αυτός δεν έχει ρητίδες εδώ, μα έχει πιο πολλές ρητίδες από μένα. Μα είναι δυνατό να παίζει την Άκη σε τερμπάκο Τσιγκρίσκι και ο ντεστελμού, ντεστεράου. Να τραυματίζει τον Μπακάκης και να έχετε τον Βασιλαντονόπουλο, τον καλύτερο δεξί μπακ σας που μπορεί να παίξει και χαφ εκτός αποστολής, γιατί δεν συμφώνησε με την ΑΕΚ, για ποιο λόγο, επειδή δεν τον πληρώνετε και παίζει ο Σβάρνας δεξί μπακ. Θα αυτοκτονήσει ο Αρδίζογλου που έπαιξε δεξί μπακ στην ΑΕΚ κάποια χρόνια. Δεξί μπακ ο Σβάρνας, απαράδεκτη τετράδα στην άμυνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάει γκολ αυτή η τετράδα. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον το Λιβάγια, επαναλαμβάνω, σε θέση εξτρέμ, επιμονή μου βάσεως. Τι άλλαξε δηλαδή ο προπονητής της ΑΕΚ? Τι έκανε λοιπόν μετά ο προπονητής της ΑΕΚ? Έβαλε το Γαλανόπουλο, έβγαλε ένα εξτρέμ και έβαλε το Γαλανόπουλο με το Σιμόες και τον Κρίστησης να κρατήσουν το 1-0, να πάρει τον Λιβάγια, τον 19ο, στη δεξιά μεριά εξτρέμ, άκουσον, και τον Μάνταλο έξω αριστερά για να κλείνουν προς τα μέσα, αλλά να μην έχουν κάλυψη από τα μπακ το Σβάρνα και το Λόπες που είναι του κόλλου τα 9 μέρα. Η ΑΕΚ του Μελισανίδη. Δηλαδή ούτε επί Ζαφυρόπουλου δεν είχαμε τέτοια πράγματα στην ΑΕΚ. Ο άλλος έπαιξε ένα στυλ παιχνιδιού με 4-2-3-1 καθαρό, το Φορτούνι στη θέση του. Τους δύο εξτρέμ που Βρουσάη και Μπρούμα δεξιά και αριστερά. Ο κλασικός Ελαραμπή ο παιχταράς. Έλειπε ο Μπουχαλάκης και έπαιξε με δυο οχτάρια με τον Ενβιλά πιο εξάρι. Και να σας πω ότι βρίζαμε τον Ολυμπιακό για τον Μαρινάκη, γιατί έχει το Ραφίνια και το Χολέμπα στα μπακ και αυτοί φαινόταν μπροστά στο Λόπες, τον Μπακάκη και τον Σβάρνα, σαν τον Ρομπέρτο Κάρλος να πούμε. Ο Ραφίνια και ο Χολέμπας, ποιος Χολέμπας ήταν και πολύ καλό σήμερα και στο επιθετικό και στο αμυντικό παιχνίδι της ομάδας του Ολυμπιακού. Εντάξει, έπαιξε η ΑΕΚ με 3 χαφ να κρατήσει το 1-0 και έβαλε μετά τον Ντάγκοβιτς, έβαλε μετά τον Αλμπάνι και έβγαλε τον Ασαριφάρντ να βάλει τον Ολιβέρια. Ρε παιδάκι μου, βγάζεις τον Ασαριφάρντ, πετάς τον Λιβάγια σέντερφορ, το είπαμε και στο live, δεν το λέμε μετά το παιχνίδι, και πετάς τον Ντάγκοβιτς στη μια μεριά και αφήνεις τον Γκαρσία από την άλλη. Χάνω 1-0, δηλαδή αν το έκανες έτσι, 6 θα τρώγες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ πήγε η ΑΕΚ να φάει λίγα, και αν του βγει, τι είναι η προοδευτική του αλέφα του με Αλτζάκερ Αλμανίδη, πάω να χάσω με 1-0 στην ΑΕΚ ή στον Ολυμπιακό, και αν το κάνω 1-1, παίρνω ένα ρίσκο 10-12 λεπτά. Πού είσαι, Ρεξίδη, να φωνάξεις? Πού είσαι, φοβάσαι? Φοβάσαι. Τι θα σε κάνει ο Μελισανίδης, να του κάνεις μια κριτική και να του πεις θέλω παίκτες? Τι, να στείλει το γορίλα? Γιατί να στείλει το γορίλα? Κριτική του κάνεις, δεν κάνετε όμως κριτική, φοβάστε. Ή φοβάστε ή είναι κάτι άλλο στη μέση. Λοιπόν, ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού χαμηλού τέμπου στο πρώτο ημίχρονο, τον βοήθησε το 1-0 να διατηρήσει και να κάνει και ένα βιολογικό rotation ο Ολυμπιακός και εν όψη Τούμπας, δεν φούλαρε ο Ολυμπιακός να πεις ότι κουράστηκε, μονομαχίες μεγάλες, ένταση στο παιχνίδι κτλ. Τρεις του μηνός, εύκολο μάτς σήμερα, σβηστές οι μηχανές, δεν ξέρω που παίζει την άλλη Κυριακή και μετά πάει η Τούμπα ξεκούραστος ο Ολυμπιακός. Σε μέδο μπά δεν μ' αρέσανε, πολλά τσαφ και τσουφ, σε μέδο τον είδα πολύ βαρύ, χαμηλά,
έχει ένα πρόβλημα, όποιος είναι μάγκας προπονητής θα στείλει εκεί τον εξτρέμ του να το χτυπάει, πάρει πέναλτι, φάρσεις, κάρτες κτλ. Δεν πάνε, πάει ο σέντερφορ εκεί. Δηλαδή σε μένα με το σέντερφορ τη βγάζει μια χαρά. Στείλ του ένα εξτρέμ και πες ας τη γραμμή ρε, πάνε σε αυτόν εκεί, κόλλα σε αυτόν. Τρίπλα ρε τον κάτω, να τον πάρεις, πέναλτι, φάουλ θα πάρεις. Και στον μπα, χαμηλά, τι πάτε εκεί από την άλλη μεριά και σεντράρετε. Να πηδήξει ο Σεμέδο και ο Μπάλα, σα πάρει τι κεφαλιέ οπωσδήποτε. Κάτω η μπάλα. Είδε ο πίνακα πώ την έκανε στο Βαρέλα και στον Ίγνασον. Κάτω η μπάλα, μία φορά, του πέρασε, πάρ την μπάλα με στα δίχτυα. Πολύ εύκολη νίκη. Περίμενα νίκη του Ολυμπιακού. Όχι τόσο εύκολη. Την περίμενα, όχι επαναλαμβάνω τόσο εύκολη. Αυτά. Τέλο, φεύγω.